Δεύτερη εβδομάδα πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου, με μοναδικό πρωταγωνιστή τις αρχές οικονομικής θεωρίας, όπου κλήθηκαν τα παιδιά, οι διαγωνιζόμενοι μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων, να απαντήσουν σε σχετικά βατά θέματα. Πολύ καλά τα θέματα. Ήταν πολύ μέτρια για έναν καλό μαθητή που διάβασε. Συγκεκριμένα, εντάξει, δεν ήταν κάτι το δύσκολο. Αυτά. Τι θέλεις να περάσεις? Αστυνομία. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πώς έγραψες? Αρκετά καλά. Ήταν εύκολα τα θέματα. Το δέλτα θέμα ήταν λίγο ζώρικο, αλλά πιστεύω ότι έχω πιάσει τουλάχιστον το 15. Επόμενο μάθημα? Επόμενο μάθημα είναι πληροφορική. Τα δώσουμε κιόλα και ό,τι έγινε, έγινε. Έδινα ΟΘ, αρχές οικονομικής θεωρίας. Πώς φάνηκαν τα θέματα? Εντάξει, εύκολα ήταν. Δεν ήταν. Εντάξει, μα γράψουμε στα ΟΘ. Σε σχέση με τα περσινά θέματα? Πιο εύκολα. Η αλήθεια είναι πιο εύκολα. Τι θέλεις να περάσεις? Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, τώρα βλέποντας και κάνοντας, αναλόγως με τις βάσεις. Επόμενο μάθημα? Επόμενο μάθημα, προγραμματισμός για το δικό μου τον τομέα. Ότι δεν είχε ούτε εκπλήξεις, ούτε ασάφειες. Τα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, όπως ανακοίνωσε και ο ΕΦΕ. Και πάντα, όπως κάθε χρόνο, το τελικό αποτέλεσμα, ο βαθμός των μαθητών, κρίνεται στη λεπτομέρεια σε αυτό το μάθημα. Το θέμα πρώτο, το Α1, ζητούσε να χαρακτηριστούν οι προτάσεις με τη λέξη σωστό ή λάθος. Η πρώτη πρόταση, ένα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των ανθρώπων, είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, είναι σωστή. Η δεύτερη πρόταση, όταν η συνάρτηση ζήτησης ενός προϊόντος είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το προϊόν μεταβάλλεται, καθώς μεταβάλλεται η τιμή του. Η πρόταση αυτή είναι λανθασμένη, γιατί όταν η συνάρτηση ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη παραμένει σταθερή. Η τρίτη πρόταση, το σταθερό κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή της είναι μηδέν. Σωστό, γιατί το σταθερό κόστος υπάρχει άσχετα αν παράγει η επιχείρηση ή όχι. Η τέταρτη πρόταση, στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, η συμπεριφορά του συνολικού, του μέσου και του οριακού προϊόντος εξηγείται από τον νόμο της φθήνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Σωστή η πρόταση. Και περνάμε στην τελευταία. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι θετική. Λανθασμένη πρόταση, γιατί η εισοδηματική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι θετική. Ακολουθούν οι προτάσεις πολλαπλών επιλογών, η Α2. Η Α2 ήταν μια μικρή άσκηση, έδινε 40 μονάδες ενός προϊόντος με μέσο μεταβλητό κόστος 8 χρηματικές μονάδες και συνολικό κόστος 400 χρηματικές μονάδες. Και ζητούσε το σταθερό κόστος. Μέσω του τύπου του μεταβλητού, του μέσου μεταβλητού κόστους, προκύπτει το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης και μέσω του τύπου του συνολικού κόστους προκύπτει το σταθερό, το οποίο ήταν 80 χρηματικές μονάδες και η σωστή απάντηση ήταν η Α.